Λοιπόν, αλκοόλ και επιθετικότητα. Μεγάλη κουβέντα έχουμε σήμερα και είναι μαζί μας ο συνεργάτης μας φυσικά, ο Νικόλας ο Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος, που θα μας πει τα περισσότερα. Νίκο, έχουν απίστευτο συσχετισμό, σωστά, αυτά τα δυο. Απίστευτο συσχετισμό και, ξέρεις, ενώ οι χρήστες γενικότερα παρουσιάζουν μια ετερογένεια, θα έλεγα, όσον αφορά την έναρξη, την πορεία και την έκφαση γενικότερα της κατάχρησης ή επίσης και της εξάρτησης της οποίας μπορεί να έχουν, ενώ το αλκοόλ επίσης συνδυάζεται με διαφορετικούς χαρακτήρες, όπως επίσης συνδυάζεται και με διαφορετικές παθολογίες ενίοτε. Ωστόσο, κοινός παρανομαστής σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι του προκαλεί επιθετικότητα ή, αν θέλεις, ήδη υποδαβλίζει μια ήδη προϋπάρχουσα επιθετικότητα η οποία υπάρχει. Από εκεί πέρα, αν αυτή η επιθετικότητα υπάρχει και είναι αρκετά μεγάλη, έστω και συγκαλυμμένη, νομίζω ότι τη βγάζει στην επιφάνεια με τα αποτελέσματα τα οποία πολλές φορές τα έχουμε δει. Πρόσφατα το είδαμε άλλωστε σε πολλά περιστατικά τα οποία φτάνουν μέχρι και το θάνατο, μέχρι και το να σκοτώσει κάποιον άλλον. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Και χτες είδαμε έναν άνθρωπο πάνω σε μια ταράτσα στο Ρέθυμνο, ο οποίος είχε ένα ποτήρι μπουκάλι στα χέρια του, ο οποίος ήταν σε έξαλλη κατάσταση και κάποια στιγμή. Είπες ένα σημαντικό ακριβώς δεδομένο, το αλκοόλ. Ξέρεις, αν θα θέλαμε να φωτογραφίσουμε σε ένα σημείο τον υψηλού ρίσκου άνθρωπο, ο οποίος είναι έτοιμος για πετυχημένη αυτοκτονία, χρησιμοποιώ πολλές φορές αυτόν τον όρο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρήστης, η κατάχρηση του αλκοόλ κάνει, είναι μεγάλος σε ηλικία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνιος χρήστης του αλκοόλ πολλές φορές. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τον ή τη σύντροφό του, τη σύντροφό του στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί είναι άνδρας και πάλι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ότι στρέφει το θυμό προς τον ίδιο τον εαυτό. Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος δεν εξωστρέφει το θυμό του, όπως αντίστοιχα κάποιος άλλος ο οποίος θα κάνει κακό ή θα σκοτώσει στην ακραία περίπτωση κάποιον άλλο. Ένας άνθρωπος ωστόσο ο οποίος στρέφει το θυμό προς τον ίδιο τον εαυτό. Πράγμα το οποίο δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές. Δηλαδή αλκοολικός, μεγάλος, χείρος και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μοναχικός πλέον, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υψηλού ρίσκου για αυτοκτονία. Το αλκοόλ όμως και εδώ βάζει το λιθαράκι, ούτως ώστε να μπορέσει η αυτοκτονία να είναι επιτυχημένη, δυστυχώς. Λοιπόν, Νίκο, τώρα έχουμε πολλά είδη ποτών, έτσι, και να δούμε λίγο πώς επηρεάζουν τα διαφορετικά είδη ποτών την επιθετικότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πολλά είδη ποτών, να δούμε πώς την επηρεάζουν την επιθετικότητα. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, η οποία δείχνει ακριβώς από εκεί και πέρα το πώς τα είδη ποτών επηρεάζουν την επιθετικότητα. Έχουμε σε πρώτη φάση το κόκκινο κρασί. Το κόκκινο κρασί, το οποίο αντίστοιχα σε ένα ποσοστό 53% φαίνεται ότι επηρεάζει τη χαλαρότητα και σε ένα ποσοστό 2,5% μόλις την επιθετικότητα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κρασί, το παραδοσιακό κρασί, το κρασί, γενικότερα τα ποτά που έχουν χαμηλό δείκτη αλκοόλ, είναι ποτά τα οποία δεν προκαλούν τόσο πολύ επιθετικότητα. Και θα δούμε ίσως γιατί. Από εκεί και πέρα φαίνεται η μπύρα, το δεύτερο ποτό επίσης, το οποίο σε 50% ποσοστό φτάνει στο να προκαλεί χαλαρότητα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σίγουρα από εκεί και πέρα φτάσαμε στην μπύρα ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε. Ναι, να δούμε και τα στοιχεία ακριβώς που μας λες. Να δούμε τα στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν η μπύρα, ένα ποτό με χαμηλό ποσοστό αλκοόλ. Από εκεί και πέρα όμως, αν περάσουμε σε ποτά τα οποία έχουν σοβαρότερο, υψηλότερο ποσοστό αλκοόλ, όπως για παράδειγμα το ρούμι ή η βότκα, έχουμε εκεί πέρα ένα ποσοστό 20% χαλαρότητα και 30% επιθετικότητα. 20 είναι ο ακριβώς αυτός εδώ ο πίνακας, είναι όπου έχουμε 20% χαλαρότητα και 30% επιθετικότητα. Και από εκεί και πέρα έχουμε σε ένα ποσοστό 59% ενεργητικότητα, δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ πιο ενεργητικός, και σε ένα ποσοστό 43%, ειδικά στους νέους, έχουν την ψευδέστηση ότι τους αυξάνει τη σεξουαλικότητα. Ίσως γιατί αυξάνει την κοινωνικότητα, ξέρετε. Με κάνει πολύ πιο κοινωνικό σε εκείνη και τη φάση. Και άρα λοιπόν αισθάνομαι ότι έχω και μεγαλύτερη και υψηλότερη σεξουαλικότητα. Πράγμα προφανώς το οποίο δεν ισχύει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσο πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο άμεσα διαχέεται το αλκοόλ στον εαυτό μας, στον οργανισμό μας, είναι κάτι το οποίο πολύ πιο εύκολα μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ πιο θυμωμένοι. Όσο πιο αργά διαχέεται το αλκοόλ, άρα λοιπόν και με ποτά τα οποία έχουν χαμηλό ποσοστό αλκοόλ, τότε λοιπόν τόσο λιγότερο επιθετικότητα έχουμε. Δυστυχώς όμως αυτά τα ποτά τα οποία πίνουν οι νεότεροι ουσιαστικά σε ηλικία και οι άνθρωποι είναι το ρούμι, η βότκα που λέγαμε προηγουμένως, το ουίσκι και όχι ίσως το παραδοσιακό, το κρασί, το οποίο ίσως ή την μπύρα. Σε ένα σημείο η μπύρα, η οποία δεν προκαλεί τόσο μεγάλη. Εμείς εδώ πίνουμε και τη ρακή, Ακριβώς. πολύ σημαντικό αυτό που είπες, και η ρακή, η οποία ούτως ή άλλως προκαλεί επιθετικότητα ήδη
υποδαβλίζει μια προϋπάρχουσα επιθετικότητα. Σίγουρα. Νίκο, αυτή είναι μια έρευνα, μας είπες, από το Πανεπιστήμιο του Είναι έρευνα το Πανεπιστήμιο μεγάλη του Κάρντιφ. Μεγάλη έρευνα, 30.000 άτομα και νομίζω αρκετά αξιόπιστη έρευνα. Ξέρεις, πολλές φορές σκεφτόμαστε στις έρευνες του κατά πόσο τέλος πάντων. Γιατί κάποιοι μπορούν να σκεφτούν και πονηρά. Γι' αυτό. Να σκεφτούν πονηρά, ίσως, το κατά πόσο είναι καθοδηγούμενες έρευνες, δεδομένου όμως του ότι το. Από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, στο Κάρντιφ δεν παράγουν κρασί τουλάχιστον σε ένα σημείο. Αν μιλήσανε για το πόσο καλό κάνει το whisky ίσως εκείνη την περιοχή, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Ως ένα σημείο όμως νομίζω ότι τελικά φαίνεται ότι πραγματικά τα ποτά με υψηλό ποσοστό αλκοόλ δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στην επιθετικότητα, στην ήδη προϋπάρχουσα πολλές φορές επιθετικότητα. Υπάρχουν ήδη αλκοολισμού, Νικό? Ναι, θα λέγαμε ότι από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά είδη αλκοολισμού. Θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα μαζέψουμε σε δύο είδη αλκοολισμού. Το πρώτο είναι ο αλκοολισμός, ο λεγόμενος της ενήλικης ζωής. Δηλαδή, ένας ενήλικας, ο οποίος λόγω κάποιου τραυματικού γεγονότος, λόγω κάποιου θανάτου του οποίου βίωσε στην οικογένειά του, για παράδειγμα, ή ένας άνθρωπος ο οποίος από εκεί και πέρα μπορεί να είναι κοινωνικός πότης, για να ξεπεράσει αντίστοιχα την κοινωνική του φοβία, μεγάλωσε η ηλικία, ξεκινάει να πίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα έχει όψιμη έναρξη και έχει σπάνια εμπλοκή γενικότερα σε αντικοινωνικές δραστηριότητες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τσακώνεται εύκολα. Άρα λοιπόν αυτό το είδος του αλκοολισμού, ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος ξεκινάει σε μεγάλη ηλικία, ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα έχει καλύτερη πορεία και γενικότερα δεν τσακώνεται τόσο εύκολα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ο πρώιμος αλκοολικός. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, αν θέλετε, έχει μια κληρονομική επιβάρυνση. Και όταν μιλάμε, ξέρετε, κληρονομική επιβάρυνση είναι αρκετά μεγάλη και αρκετά έντονη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα γονέα ο οποίος είναι αλκοολικός έχουν 4 φορές πιθανότητες να γίνουν αλκοολικοί περισσότερο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό να γίνουν αλκοολικοί. Εάν δε έχουν 2 αλκοολικούς γονείς, τότε έχουν κατά 60% πιθανότητες να γίνουν αλκοολικοί οι ίδιοι. Δηλαδή είναι πιο σίγουρο να γίνουν αλκοολικοί, για να το κάνουμε ξεκάθαρο, σε σχέση με το να μην γίνουν αλκοολικοί. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουν το δικό τους αγώνα επί της ουσίας. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε πρώιμη έναρξη σε αυτήν την περίπτωση. Άρα λοιπόν έχουμε μια βαριά κατανάλωση από νέους και σίγουρα έχουμε πολλές παρορμητικές συμπεριφορές, οι οποίες πολλές φορές πάνε κόντρα στον νόμο και όχι απλώς κόντρα στον νόμο, κάνουμε κακό και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν ουσιαστικά υποδαβλίζεται, όπως είπα και προηγουμένως, η ήδη προϋπάρχουσα επιθετικότητα η οποία υπάρχει. Λοιπόν, με βάση τα όσα μας και αγράφησες, είδαμε ότι είναι σε άμεση συνάρτηση η επιθετικότητα και το αλκοόλ. Πώς όμως εξηγείται αυτό, Νίκο? Ναι, θα έλεγα ότι για την εξήγηση υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πρώτη θεωρία είναι η λεγόμενη βιολογική θεωρία. Είναι η θεωρία η οποία το αλκοόλ, το κλασικό το οποίο λέμε, κάνει άρση αναστολών. Δηλαδή δεν έχω αναστολές από εκεί που είχα κάποιες αναστολές χωρίς το αλκοόλ. Δεν έχω αναστολές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο επιδρά στον πρόμετωπο ιεολογό, ουσιαστικά του εγκεφάλου, ο οποίος σχετίζεται με τον έλεγχο και την αυτοσυγκράτηση την οποία έχουμε. Άρα λοιπόν δεν είμαστε τόσο συγκρατημένοι και δεν ελεγχούμε τόσο καλά τα συναισθήματά μας και εμάς τους ίδιους. Από εκεί και πέρα αυτό τι κάνει? Ουσιαστικά ελαττώνει το φυσικό και το λογικό αντίκτυπο στην επιθετικότητα την οποία έχουμε. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι λεγόμενοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Περιβαλλοντικοί παράγοντες τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια αλκοολικών, ο αλκοολισμός όπως θα δούμε και στη συνέχεια και με βάση τις στατιστικές βεβαίως, σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη επιθετικότητα σε αυτές τις οικογένειες, πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα, έως και 50% παραπάνω επιθετικότητα σε σχέση με την ήδη, με μια εντός εισαγωγικών οικογένεια που δεν πίνουν, με μια διαφορετική οικογένεια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτές οι συμπεριφορές τις αντιγράφει κάποιος και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο τις αναδημιουργεί στη συνέχεια, στην πορεία της ζωής του. Άρα λοιπόν κάποιες κακοποιητικές συμπεριφορές, όπως έχουμε πει εδώ, δεδομένου ότι η βία κύκλους κάνει, ξαναδημιουργούνται στη συνέχεια. Το τελευταίο φυσικά είναι το διασπαστικό αποτέλεσμα, λέγεται, του αλκοόλ, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η μέθη μαζί με μια προσωπική απειλή μας κάνει τι να κάνουμε, να εστιάζουμε επάνω στα αρνητικά, στα απειλητικά ερεθίσματα τα οποία έχουμε από τον άλλον. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με το που αισθάνομαι απειλημένος, όταν είμαι μεθυσμένος, εστιάζω σε αυτό το οποίο φοβάμαι. Άρα λοιπόν τι κάνω? Γίνομαι ακόμη πιο επιθετικός προκειμένου να ανταπεξέλθω σε κάτι το οποίο με φοβίζει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν είμαι μεθυσμένος. Σε αντίθεση με κάποιον άλλον ο οποίος δεν εστιάζει στα αρνητικά και με κάποιο τρόπο λειτουργεί καλύτερα και αποφεύγεται έτσι ο καυγάς, η ένταση, ακόμα και η χειροδικία σε μια ακραία της μορφή. Τώρα, αν εγώ τώρα πιω μια φορά, ας πούμε, ή πιω ένα ποτηράκι παραπάνω μια φορά, θα αλλάξει όλος μου ο κώδικας, ο αξιακός, θα γίνω τελείως ένας άνθρωπος επιθετικός που θα είμαι πρόβλημα για την κοινωνία και τον συνάνθρωπο? Ναι, ξέρεις, υπήρχε μια πολύ μεγάλη έτσι διχογνωμία σχετικά με αυτό, με το πόσο το αλκοόλ τελικά αλλάζει τις αξίες μας ή δεν αλλάζει τις αξίες μας. Προφανώς
μία φορά δεν αλλάζει τις αξίες μας. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι και πολλές φορές να πιούμε αλκοόλ, οι αλκοολικοί δηλαδή έχουν τις ίδιες αξίες ουσιαστικά. Δεν αλλάζουν οι αξίες. Αυτό που αλλάζει όμως, ξέρετε ποια είναι, ουσιαστικά το πώς ερμηνεύουμε και το πώς κατανοούμε τα συναισθήματα των άλλων. Η λεγόμενη ενσυναίσθηση. Ένας αλκοολικός λοιπόν δεν έχει ενσυναίσθηση του τι θα κάνει ουσιαστικά στον άλλον. Δεν καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν γίνεται πολύ πιο ενεργητικός, πολύ πιο επιθετικός και ενώ έχει τον ίδιο αξιακό κώδικα, ειδικά όταν δεν έχει πιει, ουσιαστικά αυτή η ενεργητικότητα που έχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τον κάνει να είναι πολύ πιο προβληματικός απέναντι στον γνωστό του, στο φίλο του, στο γείτονα, στον κοντινό του ουσιαστικά. Άρα λοιπόν ο αξιακός κώδικας δεν αλλάζει, αλλάζει η ενσυναίσθηση την οποία έχουμε. Ουσιαστικά τι κάνει, μειώνεται έως και μηδενίζεται, θα έλεγα, η ενσυναίσθηση. Νίκο, υπάρχουν τώρα συγκεκριμένες παθολογίες που επηρεάζονται από το αλκοόλ? Ναι, θα σου έλεγα ότι όλες οι παθολογίες λίγο πολύ επηρεάζονται από το αλκοόλ και ειδικά οι παθολογίες οι οποίες σχετίζονται με βία. Ας ξεκινήσουμε από μια κλασική παθολογία, η κατάθλιψη, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατάθλιψη πίνουν ούτως ώστε για να ξεπεράσουν την κατάθλιψη. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό χειροτερεύει την προϋπόθεση κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατάθλιψη σε ένα ποσοστό ανάλογα με την έρευνα από 5 έως 10% είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό, κάνουν κατάχρηση. Κατάχρηση, ακραία κατάχρηση του αλκοόλ. Και πολλές φορές έχουμε αποτελέσματα σαν και αυτά που αναφέραμε προηγουμένως με τη Μέρη, αντίστοιχα με κάποιον δυνητικά αυτοόχειρα που νομίζω ότι ευτυχώς απεφεύχθη το συγκεκριμένο. Το μηδέν. Από εκεί και πέρα, δεύτερη κατάσταση η οποία υπάρχει είναι η μανία, η λεγόμενη. Η μανία είναι το αντίθετο της κατάθλιψης, όπου όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε υπερθυμία, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ χαρούμενος, είναι ιδιαίτερα σε ένταση, από εκεί και πέρα είναι πολύ πιο ενεργητικός και πολύ πιο επιθετικός. Το αλκοόλ υποδαυλίζει την προϋπάρχουσα αυτή κατάσταση με τα αποτελέσματα που μπορεί να είναι και μοιραία. Διαταραχές προσωπικότητας, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, μια διαταραχή που αφορά κατά 70% κυρίως τους άντρες, σε ποσοστό ανάλογα στο γενικό πληθυσμό μπορεί να φτάσει στο 2 και 3% ανάλογα με την έρευνα. Και πάλι δεν είναι μικρό το ποσοστό. Όπου μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι γενικότερα είναι γοητευτικοί, είναι χειριστικοί, είναι ναρκισσιστές, είναι επιθετικοί, δεν έχουν τύψεις, δεν έχουν ενοχές σε αυτό που κάνουν. Άρα λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους γενικότερα οι οποίοι κάνουν την ακραία κατάσταση, δεν έχουν τύψεις και έχουν μια επιθετικότητα η οποία θα λέγαμε ότι ήδη προϋπάρχει. Το συναπάντημα αυτή τη επιθετικότητα με το αλκοόλ και πάλι λέω ότι είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ σε αυτή τη φάση. Το επόμενο, οριακή διαταραχή επίσης προσωπικότητας, μια άλλη διαταραχή προσωπικότητας που αφορά πάλι ένα σχετικά μικρό ποσοστό, ανάλογα με το 1,6-2%, αλλά ωστόσο μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν ένα τόσο καλό έλεγχο στα συναισθήματα, στις σκέψεις τους, έχουν χαόδεις προσωπικές σχέσεις με τους άλλους και έχουν μια παρορμητική γενικότερα έως και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που μπορεί να υπάρχει. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο είναι υπερκινητικό, το οποίο δεν έχει ήδη αναπτυχθεί τόσο καλά ο προμετωπιός λοβός, γιατί ο προμετωπιός λοβός είναι το τελευταίο κομμάτι του εγκεφάλου το οποίο ουσιαστικά φτιάχνεται, ολοκληρώνεται. Και αυτό το παιδί, άρα λοιπόν, δεν έχει καλό έλεγχο των συναισθημάτων και των παρορμήσεών του. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο, συναπαντάται με το αλκοόλ. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι ήδη υπάρχει ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα, δεν μπορεί να ελέγξει τον θυμό. Συναπαντάται με το αλκοόλ με τα αποτελέσματα που μπορεί να είναι και ενίοτε και τραγικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, τελευταία κατάσταση που μπορούμε να αναφέρουμε είναι αυτό το οποίο έλεγε προηγουμένως. Μέρη σε σχέση με το κατά πόσον το αλκοόλ ή το συναπάντημα του αλκοόλ με κάποιον δυνητικό αυτόχειρα μπορεί να τον οδηγήσει στο απονενοημένο. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα προκαλεί ή αν το θέλετε υποδαβλίζει μια αυτοχειρία που μπορεί να είναι και πετυχημένη πολλές φορές. Καλύπτει προβλήματα ως ένα σημείο, υποδαβλίζει προβλήματα, μεγαλώνει προβλήματα και προκαλεί και το μοιραίο πάρα πολλές φορές. Και όταν αυτός ο τύπος που πίνει είναι εφηβάκι, τι γίνεται? Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, το ότι όταν αυτός ο τύπος που πίνει είναι εφηβάκι, τότε μιλάμε για μια προφανώς μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην ενήλικη ζωή και ανάμεσα στην μικρή ηλικία για ένα παιδί το οποίο πολλές φορές πίνει για να αντιμετωπίσει το άγχος του, για να μπορέσει να γίνει πιο κοινωνικό, για να μπορέσει να το δεχτεί ο συνομιλικός του. Ξέρεις, υπάρχουν παιδιά τα οποία ειδικά σε αυτή τη φάση, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλάζεται η εξωτερική τους εμφάνιση. Προφανώς ο εαυτός μας δεν είναι έτοιμος να αποδεχτεί όλες αυτές τις ραγδαίες, γρήγορες αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν μέσα σε μικροχρονικό διάστημα. Βγαίνω έξω, αισθάνομαι πάρα πολύ δύσκολα, αισθάνομαι ντροπιασμένος, δεν μπορώ να μιλήσω,
αισθάνομαι το ότι τελικά, για παράδειγμα, είμαι άσχημος, άρα λοιπόν ένα ποτηράκι παραπάνω με χαλαρώνει. Είναι το πρώτο συναπάντημα το οποίο θα κάνω. Το δεύτερο, όπως καταλαβαίνεις, θα έρθει σχετικά σύντομα. Το τρίτο θα έρθει αρκετά πιο σύντομα. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο θα μπλέξει δυστυχώς στην εξάρτηση του αλκοόλ. Και ξέρεις, όταν μιλάμε εξάρτηση από το αλκοόλ, στην Ελλάδα τουλάχιστον, με βάση τις τελευταίες έρευνες που διάβασα, βρέθηκε ότι, ανάλογα με την έρευνα, βρέθηκε ότι έχουμε ποσοστά εξάρτηση του αλκοόλ σε παιδιά ηλικίας άνω των 16-18 συγκεκριμένα ετών, γύρω στο 15 με 20%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Και πέρα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ακραία εξάρτηση από το αλκοόλ, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, μιλάμε για ένα ποσοστό 3%. Δεν είναι και πάλι μικρό το ποσοστό, καθόλου. Έτσι. Καθόλου μικρό το ποσοστό. Σε ακραία εξάρτηση από το αλκοόλ. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, ήδη οι νέοι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι, θα λέγαμε, πολύ λιγότερο μάλλον ευαίσθητοι στις αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ. Δηλαδή το hangover, το οποίο ο καθένας από εμάς σε μεγαλύτερη ηλικία θα τον ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα την επόμενη μέρα, το νέο θα τον ταλαιπωρήσει πολύ λιγότερες ώρες. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα θα ξαναπιεί από εκεί και πέρα. Θα το ξεχάσει εύκολα. Πολύ... αυτό θα το ξεχάσει εύκολα, ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ή αντίστοιχα ο νέος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ σύντομα θα δεχτεί τα θετικά του αλκοόλ. Δηλαδή θα γίνει πιο κοινωνικός, θα γίνει πιο ανοιχτός, θα γίνει πιο ομιλητικός σε σχέση με κάποιον άλλον, ο οποίος έχει γενικότερα μια επιβαρημένη ψυχολογία, θα λέγαμε, κάποιον ετών από πίσω, και άρα πολύ πιο δύσκολα θα ανοιχτεί σε σχέση με τον νέο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το συναπάντημα σε αυτή την περίπτωση είναι μια ακραία κατάσταση, δύσκολη κατάσταση. Δυστοπική κατάσταση, η οποία προφανώς το καλύτερο θα είναι να αποφεύγεται, εννοείται. Λοιπόν, Νίκο, μας είπες για τους έφηβους. Πάμε να δούμε λίγο τώρα με τους ενήλικες τι γίνεται. Τι γίνεται με το αλκοόλ και την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα. Ξέρεις, ήδη από τη δεκαετία του 50 υπήρχαν πάρα πολλές έρευνες σε σχέση με την παραβατικότητα, σε σχέση με την εγκληματικότητα στους ενήλικες. Φαίνεται ότι ανάλογα με την έρευνα, μέχρι και ποσοστό 70% κάποιοι οι οποίοι έχουν τελέσει κάποιες ακραίες, θα έλεγα, και τους έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, έρευνα συγκεκριμένη έγινε στους φυλακισμένους, έφτασαν στο ότι αυτές οι πράξεις έγιναν κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ μέχρι σε ποσοστό 70%. Ενδοοικογενειακή βία και αλκοόλ. Αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι το 50% ή μέχρι τα 55%. Σημαίνει ότι ένας στους δύο, ο οποίος ταλαιπωρεί, κακοποιεί την οικογένειά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπλέξει επίσης το αλκοόλ, αλλά ήδη η προϋπάρχουσα κατάσταση, ο θυμός τον οποίο είχε, πολλαπλασιάζεται. Το σίγουρο είναι ότι η αυξημένη χρήση του αλκοόλ επίσης οδηγεί πολλές φορές και σε αυξημένη θυματοποίηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι μόνο οι θύτες οι οποίοι με κάποιο τρόπο τροφοδοτούνται από το αλκοόλ. Είναι και τα θύματα τα οποία με κάποιο τρόπο θυματοποιούνται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το αλκοόλ. Αυτό σημαίνει μια αύξηση πάλι σε ποσοστό λίγο παραπάνω από το 40%. Έχουμε θυματοποίηση ανθρώπων οι οποίοι έχουν σχέση με το αλκοόλ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πίνει έχει κατά 40% πιθανότητες περισσότερες σε σχέση με κάποιον άλλον να γίνει θύμα. Και άρα λοιπόν τι σημαίνει, είτε θύτης είτε θύμα, ουσιαστικά δέχονται τις αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ. Και βεβαίως τις αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ τις δεχόμαστε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, όταν αυτός που έχει πιει πιάνει το τιμόνι. Εννοείται, πιάνει το τιμόνι και ξέρεις, πολλές φορές δυστυχώς έχουμε μείνει στο κατά πόσον τελικά ο άνθρωπος ο οποίος έχει πιει έχει μικρότερα αντανακλαστικά. Είναι μία πτυχή αυτή. Ναι, έχει μικρότερα αντανακλαστικά, το γνωρίζουμε, το βλέπουμε. Δυστυχώς θρηνούμε πολλούς και ειδικά στο νησί μας ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν χάσει τη ζωή τους, είτε έχουν περάσει στον χώρο της αναπηρίας, είτε με κάποιο τρόπο έχουν χάσει κάποιο γνωστό τους μέσα από αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι το αλκοόλ μας κάνει και πολύ πιο επιθετικού στην οδήγηση. Άρα λοιπόν η επιθετική οδήγηση και αλκοόλ είναι κάτι το οποίο ισχύει. Γιατί μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο θυμωμένοι, οι οποίοι είναι με πολύ μικρότερη συνέστηση, όπως λέγαμε προηγουμένως, πολύ πιο απρόσεκτοι προφανώς, και από εκεί και πέρα αισθάνονται ότι είναι κυρίαρχοι του δρόμου. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη πτυχή αυτή, εκτός δηλαδή από τη μείωση των αντανακλαστικών, μιλάμε και για έναν άνθρωπο ο οποίος γενικότερα είναι πολύ πιο θυμωμένος και άρα κάνει πολύ πιο επικίνδυνη οδήγηση, ελιγμούς κλπ. Λοιπόν, Νίκο, και για να κλείσουμε, μια ερώτηση τώρα που νομίζω θα την έκανε ο κάθε γονιός που μας βλέπει, μας ακούει και σε ακούει, θα σε ρωτούσε: και αν το παιδί μου πίνει, τι να κάνω? Ξέρεις, μεγάλη απάντηση, μεγάλη συζήτηση μπορεί να γίνει εδώ. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, καλή επικοινωνία ισοδυναμεί με καλή σχέση. Από εκεί και πέρα, καλή επικοινωνία δεν σημαίνει κάνω κήρυγμα. Καλή επικοινωνία σημαίνει ακούω. Καλή επικοινωνία σημαίνει βρίσκομαι δίπλα όταν, εάν και εφόσον ο ίδιος ο έφηβος, γιατί πολλές φορές ο έφηβος ανοίγει αυτό το διάβλο της επικοινωνίας, αρκεί ο γονιός να βρίσκεται εκεί δίπλα, ούτως ώστε να μπορέσει να τον ακούσει. Από εκεί και πέρα, προφανώς, εάν συμβεί
το οτιδήποτε και καταλάβω το ότι το παιδί μου βρίσκεται μέσα στο αλκοόλ, προφανώς με κάποιο τρόπο οφείλω να το στρέψω σε κάποιες λίγο περισσότερο έτσι, ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες. Εάν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτήν την κατάσταση πλέον, νομίζω ότι ο ειδικός υπάρχει. Από εκεί πέρα υπάρχουν ειδικοί επίσης φορείς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι επάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και κάνουν εξαιρετική επίσης δουλειά. Και το σίγουρο είναι όμως ότι προσέχω πριν από όλα τη δική μου κατάχρηση. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για κάποιον γονέα ο οποίος ανησυχεί ότι το παιδί του πίνει, αλλά ο ίδιος κάνει κατάχρηση του αλκοόλ ή, αν το θέλετε, έχει. Είναι περισσότερο επιτρέπει αυτή τη χρήση του αλκοόλ. Yeah. Νομίζω ότι σκηνές σαν κι αυτές δυστυχώς τις έχουμε δει με ένα 12χρονο το οποίο πίνει μωρέ τις δρακές και πρέπει να πιει και με κάποιο τρόπο. Ψέ μωρέ! Γίνει άντρας. Νομίζω στο νησί μας δυστυχώς το έχουμε δει αυτό και είναι σκηνές οι οποίες πρέπει να εκλείψουν κακά τα ψέματα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος προφανώς πρέπει να κοιτάξει πριν από όλα τη δική του τη σχέση με το αλκοόλ προκειμένου να μπορέσει να διαπραγματευτεί τη σχέση που έχει ο γιος του. Τις περισσότερες φορές ή η κόρη του αντίστοιχα στις λιγότερες φορές με το αλκοόλ. Και ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι ειδικά στο αλκοόλ ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων ζητάει βοήθεια, μόλις το 1/3 των ανθρώπων. Ξέρεις γιατί, ίσως δεν το θεωρούμε ότι είναι κάτι. Δεν το σπουδαιολογούμε αντίστοιχα κάτι. Αυτό βεβαίως νομίζω ότι είναι ευθύνη και ημών των ειδικών, οι οποίοι πρέπει να πείσουμε το ότι πραγματικά το αλκοόλ δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται και ίσως το ένα ποτηράκι κάνει καλό στην υγεία. Από εκεί και πέρα όμως τα 2, τα 3, τα 4, τα 5 προφανώς δεν κάνουν καθόλου καλό και στην υγεία. Και το κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Από εκεί και πέρα, όχι απλά δεν μας κάνει να ξεπερνάμε τα προβλήματα, αλλά μας κάνει περισσότερο επιθετικούς, πολλές φορές με ακραία αποτελέσματα σαν και αυτά τα οποία έχουμε συναντήσει στο παρελθόν, και στο άμεσο παρελθόν, στο νησί μας και όχι μόνο. Γιατρέ μου, άκουσα πολλές φορές να λέτε τη λέξη θυμός. Θυμός, προφανώς. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Είναι το συνέστημα το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση καλλιεργείται ανώθευτο μέσα από τη χρήση ή την κατάχρηση του αλκοόλ, που με κάποιο τρόπο λειτουργεί έτσι, ούτως ώστε να προκαλέσει πρόβλημα όχι μόνο στους υπόλοιπους, στους γύρω από αυτόν που πίνει, αλλά και στον ίδιο πολλές φορές μέσα από αυτοκτονικές τάσεις τις οποίες μπορεί να έχει. Και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολύ θυμωμένο κόσμο. Θυμωμένους έφηβους, θυμωμένους προέφηβους. Θυμωμένους έφηβους, θυμωμένους προέφηβους, θυμωμένους ενήλικες, θυμωμένους οδηγούς, θυμωμένους συντρόφους. Πολύ θυμός. Πολύ θυμός υπάρχει. Πολύ νομίζω ότι είναι ένα κακό κείμενο των ημερών, της περίοδου, το θέλετε. Νίκο Παπα-Νικολάου, ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.